Χαιρετίζουμε το ποτάμι της λαϊκής οργής στη Γαλλία, το ποτάμι των απεργιών και των μεγάλων μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στην τρομοκρατία της κυβέρνησης Μακρόν, ενάντια στο αντιασφαλιστικό νόμο του ίδιου του Μακρόν, που αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης στα 64. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, ή για πρώτη φορά αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πήγε στα 67. Η αλληλεγγύη του ΚΚΕ στους απεργούς και στους διαδηλωτές της Γαλλίας είναι δεδομένη. Ήδη η αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή του Δημήτρη Κουτσούμπα συμμετέχει σε απεργιακές κινητοποίησεις στο Παρίσι. Η αλληλεγγύη του ταξικού κινήματος στη χώρα μας είναι δεδομένη. Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στηρίζει και συμμετέχει στις μεγάλες κινητοποίησεις στη Γαλλία, αλλά και διοργανώνει σήμερα συλλαλητήρια στην πρεσβεία της Γαλλίας και στα κατατόπους γαλλικά προξενία. Γιατί αυτή η αλληλεγγύη? Γιατί έχουμε ένα κοινό αντίπαλο. Και αντίπαλος των εργαζόμενων των Ελλήνων, των Γάλλων, είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές που ασκούνται στη χώρα μας, που ασκούνται στη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αντίπαλος είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά τα συμφέροντα τσακίζουν στην κυριολεξία τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Στον δρόμο λοιπόν του αγώνα για ρήξεις και ανατροπές βρίσκεται η ελπίδα των εργαζόμενων, του λαού και της νεολαίας στη χώρα μας, αλλά και συνολικότερα. Γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός, ο οποίος τσακίζει δικαιώματα, ισοπεδώνει λαϊκές ανάγκες, θυσιάζει ζωές στο βωμό του κέρδους, όπως στα Τέμπη, κάνει πολέμους για το κέρδος. Και δεν είναι η χρεοδουλοπαρικία, η απικία χρέωση, η μπανανία, όπως λένε για παράδειγμα το Μέρα 25 και η Ελληνική Λύση. Γιατί και αυτοί ως γνήσιοι απολογητές του συστήματος καλλιεργούν αυταπάτες για τον ίδιο το χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά βολική αντιπαράθεση στην κυβέρνηση κάνουν και τα άλλα κόμματα, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Για παράδειγμα, αναρωτιώσαντι οι εκπρόσωποι τους αν ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, αν είναι βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη. Ξεχνάει βέβαια ο κύριος Τσακαλώτος τη μαρξιστική θεωρία που την επικαλείται, η οποία τονίζει για τον κυκλικό χαρακτήρα της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Την ανάπτυξη διαδέχεται η κρίση και η κρίση πάλι την ανάπτυξη. Εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την αγωνία τους για την πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Λες και δεν ξέρουμε τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια, συγκέντρωση στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και βίαιο εκτόπισμα από την αγορά των μικρότερων επιχειρηματικών ομίλων, των αυταπασχολούμενων, των βιοπαλαιστών. Δεύτερον, έχει αντεργατικό χαρακτήρα, γιατί έχει ως προαπαιτούμενο μια αγορά εργασίας η οποία να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων για την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, αναλώσιμου και χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά. Και αυτή την αγορά εργασίας τη συνδιαμορφώσατε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν έγινε διαφορετικά. Βέβαια, έχει και άλλα προαπαιτούμενα. Η στήριξη των αναγκών του κεφαλαίου. Τι έχει? Έχει την απελευθέρωση, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εμπορευματοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι ανάγκες, να ιδιωτικοποιηθούν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας για να μπορέσει να αυξήσει τα ποσοστά κέρδους το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο. Και βεβαίως, όταν οι ιδιωτικοποιήσεις δεν πάνε καλά, τότε να ξαναπαρεμβαίνει το αστικό κράτος για να κρατικοποιεί τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και να κοινωνικοποιεί τα χρέη τους, να τα φορτώνει στις πλάτες του λαού για να τις ξαναεξηγιάνει, οπότε να τις ξαναιδιωτικοποιήσει. Και βεβαίως να δημιουργεί το αστικό κράτος, το εχθρικό για το λαό, υποδομές που να εξυπηρετούν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς και τις ανάγκες του κεφαλαίου, να διαμορφώνει χωροταξικά και πολυδομικά σχέδια καταπατώντας οποιαδήποτε προστασία στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη και στη βελτίωσή του,
και ταυτόχρονα να δίνει και αμύθιτες επιδοτήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για να στηρίζει τις επενδύσεις του. Και τρίτο στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι ο αντιλαϊκός χαρακτήρας. Γιατί διευρύνεται όλο και περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που παρέχει το δοσμένο επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγής, η τεχνολογία, η επιστήμη και στο επίπεδο ικανοποίηση των αναγκών. Όλο και μειώνονται η ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι χαρακτηριστικό ότι ο καπιταλισμός οξύνει και θα οξύνει όλο και περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, συσσωρεύοντας το κοινωνικά παραγόμενο πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και διαμορφώνοντας εκτεταμένες ζώνες αυτών, πώς το λέτε, των νοικοκυριών, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα των ευάλωτων νοικοκυριών. Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Θα διαμορφώνει όλο και πιο εκτεταμένες ζώνες ευάλωτων νοικοκυριών. Αυτό είναι ο χαρακτήρας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι και οι λαοί στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον καπιταλιστικό κόσμο, πληρώνουν πολύ ακριβά για την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως και ήδη θα κληθούν να πληρώσουν για τη διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης που θα ακολουθήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεύτερον, από τους ίδιους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε η αγωνία για τις τράπεζες και τη βιωσιμότητά τους. Τι δείχνει η συγκεκριμένη εικόνα στις τράπεζες, με τις δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες χρεοκόπησαν, με την Credit Suisse, την Ελβετική? Δείχνει τα διέξοδα, πρώτα κύριε, δείχνει τα διέξοδα, κύριε Υπουργέ, της διαχειριστικής λογικής σας. Όταν είχαμε επεκτατική πολιτική, νομισματική, δηλαδή φτηνό χρήμα, τότε γιγαντώθηκε ο πληθωρισμός. Το φτηνό χρήμα γιατί το κάβατε? Για να ενισχυθούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Για να αντιμετωπίσετε τον πληθωρισμό, αυξάνετε τα επιτόκια. Περιοριστική νομισματική πολιτική. Η αύξηση βεβαίως των επιτοκίων που οδηγεί σε δυσκολίες για νέες χορηγήσεις επιτοκίων και άρα για την εξυπηρέτηση των ίδιων των δανείων. Άρα λοιπόν αυτό οδηγεί τις τράπεζες στο να χρειάζονται κεφαλαϊκή στήριξη. Και όταν δεν τη βρίσκουν από την αγορά, τότε χρεοκοπούν και έρχονται τα κράτη να τη σώσουν. Και τι σημαίνει σώζω το κράτος στην τράπεζα? Όπως έγινε εδώ στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα με τις αλλεπάλληλες ανακεφαλοποιήσεις. Τα χρέη των τραπεζών γίνονται δημόσιο χρέος για να κληθεί να το πληρώσει ο λαός. Έτσι λοιπόν την κρατική στήριξη της ανακεφαλοποίησης οι λαοί θα κληθούν να πληρώσουν για τη σωτηρία του τραπεζικού συστήματος. Ο Υπουργός ισχυρίστηκε ότι οι τράπεζες οι ελληνικές δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, χωρίς να είναι βέβαιος ότι θα μπορεί να υπάρξουν και επιπτώσεις αυτές, γιατί έχουν υγεία, όπως είπε, χαρτοφυλάκια. Εξηγιάνθηκε το χαρτοφυλάκιο τους. Και δείχτης, λέει, εξηγίας του χαρτοφυλάκιου των τραπεζών είναι η μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων. Αυτά τα κόκκινα δάνεια πώς μειώθηκαν? Μεταφέρθηκαν στα funds. Και βεβαίως, από τη μια μεριά και από την άλλη, υπάρχει η έμεση κρατική στήριξη μέσα από τον αναβαλλόμενο φόρο. Έτσι λοιπόν όλο αυτό η εξυγεία στο χαρτοφυλακείο των τραπεζών έγινε σε βάρος των αναγκών των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Γιατί μπορεί να έγινε αυτή η εξυγίανση του χαρτοφυλακείου, αλλά με την πορεία κλιμάκωσης των επιτοκίων δεν αποκλείεται να δούμε τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων. Γιατί όταν η εξυπηρέτηση ενός στεγαστικού δανείου μέσα σε 8 μήνες από τον Ιούλιο του 2022 έως σήμερα έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30%, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τις τεράστιες δυσκολίες σε ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, προσπαθεί να το πληρώσει με τα χίλια ζόρια να εξυπηρετήσει την τεράστια αυτή επιβάρυνση της εξυπηρέτησης των τόκων. Άρα λοιπόν νέα κόκκινα δάνεια, χρειαστεί νέα στήριξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Και από αυτή την άποψη, τα κόκκινα δάνεια τα οποία μεταφέρθηκαν στα φαντς, μεταφέρθηκαν ακριβώς στην προσπάθειά τους να τα εξυγειάνουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και πώς γίνεται αυτή η εξυγείανση? Μέσα από τον καταναγκασμό αυτών που χρωστάνε, των λαϊκών στρωμάτων δηλαδή, να πληρώσουν αυτά τα δάνεια, διαφορετικά θα χάσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Και εδώ έχουμε μια αλληλουχία νομοθετικών πράξεων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί, γίνεται ηλεκτρονική πλέον ο πληστηριασμός και ταυτόχρονα ιδιώνυμο αδίκημα η παρεμπόδιση των πληστηριασμών. Για να έρθει η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει τον νέο πτωχευτικό κώδικα για να επιταχύνει τη διαδικασία των πληστηριασμών. Ήδη σήμερα επιδιώχθηκε να βγουν στο σφυρί δύο πρώτες κατοικίες ευάλωτων οικοκυριών. Η μία στο Μεταξουγείο και η άλλη πάλι εδώ στην Αττική. Αποτράπησαν όμως αυτοί οι δύο πληστηριασμοί και δεν εκτελέστηκαν, γιατί παρενέβησαν με αποφασιστικό τρόπο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, και δεν έγιναν οι πληστηριασμοί, δεν πραγματοποιήθηκαν οι δύο αυτοί οι πληστηριασμοί, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι ο λαός με την πάλη του μπορεί να σώσει το λαό και όχι βεβαίως η επίκληση σε κάποιους μυθικούς ήρωες, τον Ηρακλή που λέει η κυβέρνηση, τον Οδυσσέα ή τη Δέμητρα που λέει το Μέρα 25. Άλλωστε, δείχτης της βαθιάς ταξικής πολιτικής και του αντιλαϊκού χαρακτήρα του συστήματος είναι ο βαθμός υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών. Γιατί τα νοικοκυριά αυτά δεν έγιναν ευάλωτα από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή κάναν λάθος επιλογές, μετατράπησαν σε τέτοια, γιατί βεβαίως οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ποιες ήταν αυτές οι πολιτικές? Μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όλες οι κυβερνήσεις κάνανε. Φοροεπιδρομή σε αυτό το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα. Όλες οι κυβερνήσεις κάνανε. Ασφαλιστική καταιγίδα με τον νόμο Κατρούγκαλου σε επαγγελματίες, ελευθεροαπασχολούμενους, αυταπασχολούμενους βιοπαλαιστές. Και ταυτόχρονα και εμπορευματοποίηση όλων των πλευρών της ζωής. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαία η εικόνα η οποία καταγράφεται και την οποία αποφεύγεται ή τη χρησιμοποιείται ευκαιριακά για να μιλήσετε. Και ποια είναι αυτή η εικόνα? Ότι από τα 4 περίπου εκατομμύρια που χρωστάνε στην εφορία, τόσοι χρωστάνε στην εφορία, έτσι είναι κύριε Υπουργέ, περίπου 4 εκατομμύρια αφημοί, το 87% αυτών που χρωστάνε, χρωστάνε μέχρι 5.000. Και αυτό τι είναι στο σύνολο των συντονικών ληξιπρόθεσμων χρεών των 113 δισεκατομμυρίων? Μόλις το 2%. Δηλαδή το 87% χρωστάει το 2% του ληξιπρόθεσμου χρέους. Διαγράψτε το. Γιατί δεν το διαγράφετε μέχρι 5.000, αφού μόλις το 2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους? Για να τα πάρετε από αυτούς που χρωστάνε τα πολλά, γιατί δεν το κάνετε? Για να ανασάνουν 3,5 εκατομμύρια αφημοί από τα χρέη προς την εφορία. Πολύ απλό είναι. Μόλις το 2,5% μπορείτε να το διαγράψετε. Άλλωστε έχετε τη δυνατότητα αυτή. Αντίθετα, αντί να διαγράψετε αυτά τα χρέη, διαγράφετε τα χρέη των μεγαλοσχημώνων. Παράδειγμα, δεν διαγράψει η προηγούμενη κυβέρνηση τα χρέη του ομίλου, το σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου, για να μπορέσει να το εξαγοράσει καθαρό ο Σκλαβενίτης? Βεβαίως. Το ίδιο δεν κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Διαγράφει, για παράδειγμα, τα χρέη άλλου μεγάλου επιφανούς κεφαλαιοκράτη, του Πυλαδάκη, που έχει τα καζίνο στο Ρίο, στην Ξάνθη και στην Κέρκυρα. Αυτά είναι τα χρέη, μπορείτε και τα διαγράφετε, και τα τραπεζικά και της εφορίας και στα ασφαλιστικά ταμεία, που χρωστάνε σε όποιους τους λέει καλημέρα οι συγκεκριμένοι. Και όχι μόνο αυτοί, ονομαστικά οι δύο, αλλά συνολικά. Οι άρχουσα τάξη, οι κεφαλαιοκράτες. Αντίθετα, για το λαό τι του κάνετε? Τους φύγεται όλο και πιο πολύ την αλυσίδα, λέγοντάς του, κοίταξε να δεις, αν θες διευκόλυνση, θα αποδεχθείς δόσεις. 5-10 χρόνια θα πληρώνεις. Οπτός ώστε το μετατρέπεται σε όμηρο του κράτους για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και των τραπεζών.
Και επί της ουσίας το ό,τι κούρεμα γίνεται θα το πληρώσουν πολλαπλάσιο, γιατί αυτές οι δόσεις 72-120 είναι δόσεις έντοκες. Άρα δηλαδή θα πληρώσουν στο τέλος, αν εξυπηρετήσουν όλες αυτές τις δόσεις, πολύ περισσότερο από το αρχικό χρέος το οποίο είχαν. Αυτό κάνετε. Μετατρέπετε τον κόσμο σε όμηρο. Δηλαδή, στη δουλειά του καθενός έχετε βάλει ως συνεταίρο το κράτος με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, για να δουλεύουν για λογαριασμό τους και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτό λοιπόν, αυτές οι ρυθμίσεις είναι αδιέξοδες και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Όπως αδιέξοδες ήταν και οι προηγούμενες ρυθμίσεις που είχαν αντίστοιχες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι αδιέξοδες? Γιατί τις βάζει σε αυτούς οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν. Δεν μπορούν. Γιατί ο άλλος δεν αφήνει χρέος στην εφορία 5.000, ενώ μπορεί να το πληρώσει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να το πληρώσει. Δεν έκανε περιουσία με τα 5.000 του χρέους. Περιουσία κάνανε αυτοί οι οποίοι χρωστάνε 10, 15, 20 εκατομμύρια στις εφορίες. Αυτοί ναι, κάνανε περιουσία. Το μετατρέψαν αυτά τα χρέη σε περιουσιακά του στοιχεία. Αλλά αυτός που χρωστάει δεν μπορεί. Και δεν του λέτε μόνο να πληρώσει τις δόσεις, αλλά να πληρώσει και τα τρέχοντα. Τους τρέχοντες φόρους, τις τρέχοντες ασφαλιστικές εισφορές. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν δεν το κάνει ένα μήνα, δύο. Όταν αυξάνεται η ακρίβεια, όταν αυξάνονται τα επιτόκια εξυπηρέτηση των δανείων, θα μπορέσει να αντέξει? Όχι. Να λοιπόν, γιατί είναι θνησιγενές το σχέδιο αυτό το οποίο έχετε. Και θα παραμείνει υπερχρέωση των λαϊκών οικοκυριών. Και πάρτε υπόψη, εμείς το λέμε καθαρά. Θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η υπερχρέωση. Γιατί? Γιατί έχουμε τα νέα μέτρα. Και βέβαια στην αύξηση του κόστους διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων και την αύξηση των επιτοκίων των τραπεζών. Άρα λοιπόν θα έχουμε νέα επιδείνωση της κατάστασης της υπερχρέωσης των λαϊκών οικοκυριών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τι λέει το ΚΚΕ, η πρόταση την οποία έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την έχει απορρίψει όχι κάλλως οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι για να ανακουφιστούν τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά πρέπει να πληρώσει το αστικό κράτος, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, διαγράφοντας γενναία χρέη τα οποία χρωστάνε αυτά τα στρώματα, και βεβαίως να πληρώσουν και οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών για να ανακουφιστεί ο λαός από τα χρέη. Γιατί, κύριε Υπουργέ, εμείς το λέμε καθαρά, δεν ισχύει αυτό που λέτε στον τίτλο του νομοσχεδίου, μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Όχι. Τσακίζετε την κοινωνία για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Όχι μόνο εσείς, αλλά συνολικά όλες οι κυβερνήσεις. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε στήριξη της κοινωνίας, τι είναι? Επιστροφή ενός μικρού μέρους από τα διαχρονικά κλεμμένα των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή λέτε τώρα στους συνταξιούχους, το 1 εκατομμύριο, πώς είναι αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, θα σας δώσουμε, λέει, ένα επίδομα 200 ευρώ. Όταν έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους τα τελευταία 10 χρόνια, όταν δεν έχουν πάρει καμία αύξηση με τις μειώσεις αυτές, και σήμερα τους λέει θα σας δώσουμε 200 ευρώ. Όταν έχουν χάσει πάνω από το 30% της αρχικής τους σύνταξης. Το ίδιο κάνετε και με τους αγρότες. Επιστρέφετε ένα τμήμα μόνο του φόρου στο πετρέλαιο. Αντί να πείτε ότι εδώ πέρα πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο. Γιατί το κάνετε για τους εφοπλιστές? Εμείς λέμε κάντε το για τους βιοπαλαιστές αγρότες και φορολογήστε τους εφοπλιστές. Να πληρώνουν αυτοί με ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ το πετρέλαιο. Δεν καταλάβαμε? Περισσότερα έσοδα θα βγάλετε έτσι. Και μια και μιλάμε για τη φορολογία, στο άρθρο 1 της τροπολογίας να πω το εξής, το οποίο καταθέσατε για τη φορολογία των ευρωβουλευτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και πριν από αυτή την τροπολογία το εφαρμόζει. Από την πρώτη στιγμή οι Έλληνες ευρωβουλευτές έτσι δηλώνουν τα εισοδήματά τους από την Ευρωβουλή και στο ελληνικό και στην ελληνική εφορία. Άρα φορολογούνται οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Από την πρώτη στιγμή φορολογούνται. Θα το ψηφίζαμε το άρθρο 1. Αλλά
συνολικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία. Και μια και μιλάμε για φορολογία, καλά, καθυστερήσατε κύριε Υπουργέ, και πρέπει να σας ψέξουμε γι' αυτό. Καθυστερήσατε να μειώσετε το συντελεστή φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών για τους εφοπλιστές. Μπορεί να πληρώνουν 10% όταν οι βιομήχανοι πληρώνουν 5%. Είναι δυνατόν. Πώς το σας ξέφυγε αυτό το πράγμα και δεν το κάνετε από την πρώτη στιγμή και το διατηρήσατε στο 10%. Είναι που πληρώνουν τα πολλά οι εφοπλιστές γιατί έχουν εθελοντική εισφορά και συνταγματικές κατοχυρωμένες φορολογικές ασυλίες και απαλλαγές με ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτές οι συνταγματικές κατοχυρωμένες φορολογικές απαλλαγές. Αντίθετα, επειδή δεν μπορεί, λέει, το κράτος, κοστίζει πολλά, θέλετε να καταργήσετε τον αναμεταδότη των βραχίων της ΕΡΤ. Μα είναι δυνατόν. Ποιοι ενημερώνονται από αυτό, οι κάτοικοι του εξωτερικού και οι ναυτές. Οι ναυτεργάτες ενημερώνονται. Τόσο μεγάλο είναι το κόστος δηλαδή, που σας οδηγεί να μην μπορούν να ενημερώνονται οι ναυτεργάτες. Ενώ για τους εφοπλιστές έχετε τη δυνατότητα να τους δίνετε δωράκια. Εμείς λέμε είναι απαράδεκτο. Αποσύρεστε το συγκεκριμένο άρθρο. Να συνεχίσει δηλαδή η εκπομπή από τα βραχεία της ΕΡΤ για να μπορούν να ενημερώνονται οι ευρωβουλευτές. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, οι ναυτεργάτες. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Την παρέμβασή μου ότι ναι, γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Το νέο αυτό που γεννιέται και στη χώρα μας και στη Γαλλία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και από αυτή την άποψη το σύνθημα το οποίο έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο ή τα κέρδη μας ή τα κέρδη σας ή οι ζωές μας, έτσι είναι το πραγματικό δίλημα της σημερινής εποχής. Τα κέρδη σας ή η ζωή μας. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε, πρέπει ο καθένας ή καθεμιά να απαντήσουν σε αυτό το πραγματικό δίλημα. Δεν είναι το δίλημα Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ με τις όποιες παραφιάδες τους. Το δίλημα είναι τα κέρδη ή η ζωή. Από αυτή την άποψη ο καθένας πρέπει να δώσει απάντηση, να πάρει θέση. Η στάση τους, η αγωνιστική τους δράση αλλά και η ψήφο τους να είναι ενάντια στο πολιτικό σύστημα και η μόνη αντισυστημική ψήφος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει, μια ζωή στον πόη των ονείρων μας, όπως έλεγε και κάποιος πολύ μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.